δημοτικό σχολείο Νέου Εικονίου στο Πέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οπαδοί της Χρυσής Αυγής είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σχολείο για να διαμαρτυρηθούν, αφού υπήρχε πληροφορία ότι θα φοιτήσουν προσφυγόπουλα από το σχιστό στο σχολείο αυτό. Εμένα μου ζητήσανε κάτι και να έρθω εδώ πέρα γονείς. Να αποχωρήσω εγώ δεν γίνεται από εδώ πέρα. Γιατί αυτό που κάνετε σήμερα εσείς εδώ, που θέλουν κάποιοι γονείς, μπορεί να μην γίνει στο τέλος. Στο σχολείο διεξαγόταν συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για να ενημερωθούν από εκπροσώπους των Υπουργείων Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υγείας ότι το σχολείο τους έχει επιλεγεί για να φοιτήσουν εκεί παιδιά μεταναστών και προσφύγων. Για την ενημέρωση που έχουμε ως τώρα, ξαφνικά μάλλον μάθαμε ότι το δικό μας σχολείο έχει επιλεγεί να γίνει κέντρο εκπαίδευσης μεταναστών. Χωρίς να έχουμε τις διαβεβαιώσεις που θα έπρεπε να είχαμε από πριν. Οι χρυσαυγίτες με επικεφαλής τον υπόδικο Γιάννη Λαγό έσπευσαν να υπερασπιστούν τους γονείς οι οποίοι ήταν ενάντια στον ερχόμο των προσφυγόπλων. Ακολούθησε έντονο φραστικό επεισόδιο και προπυλακισμοί. Στο σημείο κατέφτασε μετά από λίγη ώρα και ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης, ο οποίος διαπληκτίστηκε έντονα με τον Γιάννη Λαγό. Σε ανακοίνωσή της, η Χρυσή Αυγή ισχυρίζεται ότι διεξήχθη ψηφοφορία και τα 86 μέλη του συλλόγου είπαν πως δεν επιθυμούν να φοιτήσουν παιδιά προσφύγων και μεταναστών. Σε ό,τι φορά τα επεισόδια, υποστηρίζει ότι προκλήθηκαν από εξωσχολικούς αριστεριστές. Η Χρυσή Αυγή έδειξε και πάλι το αποκρουστικό της πρόσωπο. Οι ρατσιστικές επιθέσεις δεν έχουν θέση σε καμία ευνομούμενη κοινωνία. Τα μαθήματα βίας δεν χωρούν μέσα στις σχολικές αίθουσες αλλά και πουθενά στο δημόσιο βίο. Οι υπόδικοι νεοναζί επιστρέφουν για ακόμη μία φορά στο τόπο του εγκλήματος, στις ίδιες γειτονιές που δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα. Η τρομοκρατία τους δεν θα περάσει. Οι δημοκρατικοί πολίτες θα σταθούν δίπλα στα παιδιά των προσφύγων. Η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, ως γνήσιο τσιράκι του συστήματος της εκμετάλλευσης, συνεχίζει να επιτίθεται σε όσους αντιστέκονται στο ρατσιστικό της παραλήρημα. Η εισβολή στο Δημοτικό Σχολείο Εικονίου Περάματος και τα επεισόδια που προκάλεσαν υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής μάλιστα βουλευτή του κόμματος έρχεται να μας θυμίσει τι εκφράζει αυτός ο χώρος. Το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασε με ανακοίνωση το περιστατικό και τόνισε ότι θα θωρακίσει τη διαδικασία προκειμένου να φοιτήσουν τα προσφυγόπουλα με ασφάλεια στα ελληνικά σχολεία. Περισσότερες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Θα μας δώσει ο Σταύρος Ιωαννίδης που βρίσκεται στο σχολείο που συνέβησαν τα όσα παρακολουθήσαμε τώρα στο ρεπορτάζ, στο Πέραμα δηλαδή. Σταύρο. Καλησπέρα, Σία. Πράγματι, το μεσημέρι, μια ομάδα οπαδών της Χρυσής Αυγής μαζί με τον Γιάννη Λαγό επιχείρησαν να μπουν μέσα στην αίθουσα όπου επρόκειτο να γίνει αυτή η ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς, τους γονείς και κηδεμόνες. Στο σχολείο αυτό, όπου θα φοιτήσουν 25 προσφυγόπουλα από το σχιστό. Είδαμε όλοι τις εικόνες, αυτές τις ντροπιαστικές εικόνες στην είσοδο του σχολείου, με προπυλακισμούς, φωνές και εντάσεις. Πρέπει να σου πω πως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής έχει ζητήσει ΣΥΑ να γίνει προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ευσταθούν οι καταγγελίες για ουδέτερη και μάλλον αδιάφορη, όπως λένε κάποιοι, στάση της αστυνομίας. Κατά την διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα εδώ στην είσοδο του πρώτου δημοτικού, ενώ έχει ζητήσει να γίνει και προανάκριση για να διαπιστωθεί αν έγινε χρήση βίας και αν υπήρξαν τραυματισμοί, γροθιές και ό,τι άλλο έχουν μεταφέρει αυτόπτες μάρτυρες. Να σου πω βέβαια, Ασία, πως φαίνεται πως πάμε σε ένα νέο κύκλο εντάσσεων στα σχολεία, καθώς όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι γονείς εδώ σε μεγάλο ποσοστό δεν θέλουν να έρθουν τα προσφυγόπουλα στο σχολείο τους, με αποτέλεσμα να προαναγγείλουν και κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες. Ναι, πάντως, όποιο και είναι το πρόβλημα, με συγχωρείς Σταύρο, και όποιος και είναι και ο προβληματισμός των γονιών, δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο που παρακολουθούμε. Αυτές οι εικόνες είναι ντροπή. Δεν αρμόζουν σε σχολείο αυτές οι εικόνες, αυτές οι καταστάσεις. Σίγουρα δεν αρμόζουν σε σχολείο. Και σίγουρα δεν είναι εικόνες που πρέπει να συμβαίνουν μπροστά σε παιδιά. Είναι εικόνες ντροπιαστικές, είναι εικόνες που δεν ταιριάζουν σε μια σύγχρονη κοινωνία. Και ούτε βέβαια, το πρόβλημα και τις αντιρρήσεις όλοι των γονιών που έχουν τους δικούς τους λόγους να είναι αντίθετοι, όλα είναι προς συζήτηση, θα τους λύσουν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, κρατάμε πάντως την πληροφορία που μας έδωσες, γιατί είναι προαναγγελία για άλλα που πιθανόν δούμε στο μέλλον, πράγμα το οποίο απευχόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, και επισήμως, κυρίες και κύριοι, στην επέκταση του κόφτη τώρα.